αρχίζει το μάτς. Το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα Ελλάδας. Αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder, διαθέσιμο και στο live και νέους, γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Τον ρωτήσουμε τον Μάρτον γιατί έχει βάλει τέτοια γκολ. Αν είναι, πώς του φάνηκε η κίνηση του Ιωαννίδη. Ο Γεωργιάδης. Πώς του φάνηκε η κίνηση του επιθετικού του Παναθηναϊκού. Αυτό, Μάρτον. Όχι, τον αμυντικός από την ΑΕΚ έκανε πολύ μεγάλο λάθος γιατί ο μπάλα έχει φύγει 50 μέτρα και η μπάλα έφυγε πάνω από τον κεφάλι του. Mm-hmm. Και αρχίζει και ο άλλος. Μπορεί να παίξει. Ναι, κοίταξε να δεις. Μπορεί να πέσει. Μπορεί να πέσει, αλλά για μένα καλύτερα αν θέλει να παίξει την μπάλα. Και όταν δεν κάνει σουτ, κάνει στο άλλο πλευρά που έρχεται ένας. Τα δούμε μετά. Α, εδώ είναι το γκολ σου με τον Παναθηναϊκό. Αυτό που έλεγες ότι σ' άρεσε να πλασάρεις από πάνω από τον τερματοφύλακα. Ναι. Έχεις καιρό ακόμα γιατί έβγαλα πολλά τέτοιο. Θέλουμε μια εκπομπή ολόκληρη. Μπορούμε να δούμε μετά αυτό. Ωραίο γκολ, μπράβο. Μπράβο, Μάρκο. Εδώ με τον Νόφι είναι ή με τη Δοξάνδρα μας είναι εδώ. Μπορούμε να δούμε ακόμα αυτό το φάση από την ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Το δοκαρί. Όχι, το είδαμε όταν έχασε Παναθηναϊκός το ευκαιρία. Αυτή εδώ. Αυτή, ναι. Ναι, τώρα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα είναι, εδώ είναι του Μπρινιόλη μπαλιά, έτσι, του τερματοφύλακα. Ναι, τώρα είναι μπάλα και να δούμε το παίκτη στο δεξί πλευρά μετά. Τώρα λάθος από αμυντικός της ΑΕΚ. Ο Βίντα. Γιατί έπρεπε να βάζει την μπάλα με κεφάλι out, αλλά ήταν εντάξει. Ωραία. Σας σταματημένο τον πέρασμα. Και ο Ιωαννίδης τρέχει με 27-28 χιλιόμετρα. Κοίταξε το δεξί πλευρά. Τώρα κάνει τρίμπλινγκ. Ναι. Με το δεξί. Εδώ ανέπεφτε το πέρασμα. Και τώρα σταματάμε. Ναι. Τώρα. Ναι. Είναι το 16 μέτρα στο πρασίνο. Το δεξί πλευρά είναι ένας παίκτης από Παναθηναϊκός. Άνα τη σπάσει εκεί, Και άμα αυτός βλέπει να κάνει ένα τσέντρα και αυτός είναι μόνος και βάζει γκολ. Ναι. Εντάξει, από εδώ είναι πολύ εύκολο. Αυτός δεν είδε, αλλά αυτό έπρεπε να σταματήσει την μπάλα. Βλέπει όταν έρχεται, δεν ξέρω τι νούμερο, έρχεται και είναι μόνος του και εντάξει. Είχε και τη φόρα, μπορεί και... Νομίζω ότι αυτός που έρχεται, Μάρτιν, έρχεται λάθος. Πρέπει να κάτσει πίσω προς τον πέναλτι για να του τη δώσει διαγώνια. Αυτός δεν του την έδωσε, ξέρεις γιατί. Γιατί πήγε ανάμεσα στα δυο τα στόπερ, πιθανολογώ. Αν καθόταν πιο πίσω. Εγώ δεν νομίζω ότι τον έχει δει καν εκεί. Δεν πρέπει δεν να τον έχει δει. Γι' αυτό λέω εγώ ότι άμα σταματήσει την μπάλα θα βλέπει. Αλλά αυτός έκανε σούτ, αλλά δοκάρι. Ένας έξυπνος παίκτης εκεί θα έκανε επιθετικό βάθος. Ή έπρεπε να πάρει πλάτη τον που δεν γίνεται σε αυτή τη φάση, ή πρέπει να σταματήσει να έρθει προς τον πέναλτι πίσω, να του τη δώσει, αν του τη δώσει διαγώνια. Από τη στιγμή, παιδιά, που δεν σταμάτησε. Καλά, τώρα εμείς εδώ καθόμαστε τώρα και κάνουμε λοιπόν, την ανάλυση. Να δούμε και το πέναλτι. Όχι, ωραία το λέμε. Γιατί ο παίκτης που έρχεται πάει ανάμεσα στα στόπερ, χάνεται. Για σένα το λέω. Ο Μάρτον καταλαβαίνει γιατί έχει πάρει στου ποδοσφαιριστέ και έχει παίξει μπάλα σε πολύ ψηλό επίπεδο και καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει. Τώρα μου λες εσύ ότι πρέπει να σκεφτεί το άλλο, θα γυρίσει πίσω. Παιδιά, να δούμε λίγο την τρίπλα που κάνει ο Φερνάντες εδώ στο Τσέριν. Εδώ ο Τσέριν είναι. Ναι. Τι είναι αυτό το ταγάρι τώρα, τρώει για την τρίπλα εκεί πέρα. Ο άλλο δεν φταίει που κάνει τον πέναλτι. Δεν φταίει. Ο Τσέριν τρώει τέτοια τρίπλα, τρώει τώρα ο Τσέριν. Γι' αυτό δεν παίζει βασικό. Τι λες ρε, ο Τσέρι βασικότατος παίζει στο Παναθηναϊκό, τι λες τώρα μου ρε. Γι' αυτό δεν παίζει όλα τα μάτια από την αρχή, τι παίζει. Ρε φίλε, ο Τσέριν είναι ένας aggressive μέσος. Ο Πάολο Φερνάντες είναι αυτό το που κάνει, είναι μαγικό ρε φίλε. Τον παίρνει κατευθείαν στον εισαγγελέα ποδοσφαίρου πάει να πει ο Τσέριν. Μαγικά, πόσα έχει κάνει ο Μάρτον τέτοια, πολλά. Ο Μάρτον, εντάξει ρε φίλε, ο Μάρτον ήταν τώρα... Σε τόσο κλειστό χώρο μωρέ τον περνάει, σε τόσο κλειστό χώρο έτσι. Είναι ο Πάολο Φερνάντες και είναι ο Τσέριν, αδερφέ. δηλαδή, να σου πω κάτι. Δηλαδή, ο Μάρτον, ο Λάγιος, παικταράδες που έχουν κάνει τέτοιες φάσεις, έχουν ποδοσφαιρικό IQ, ρε φίλε. Ο Τσέριν δεν είναι τέτοιος παίκτης.
ο Εστερχάζη, αυτά που κάνει ο Φερεντάτες θα κάνει για πρωινό, ρε φίλε. Σηκωνόταν το πρωί και κάνει δύο τρίπλες έτσι. Πάντως να πω κάτι. Αυτή η τρίπλα, ξέχωρα άμα είσαι τώρα ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Δεν τρώγεται ρε αυτή η τρίπλα εκεί. Δεν βλέπουμε πλέον πολλές τέτοιες τρίπλες στο ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω να πω. Όχι, όχι, δεν βλέπω. Άσο να μιλήσει λίγο. Συγγνώμη, εσείς παίξατε μπάλα παλιά, παίξατε ποτέ ποδοσφαίρο. Όποιος έχει την μπάλα, αυτός κάνει το κομάντο, αυτός κάνει τρίμπλινγκ. Ναι. Αυτός ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τρίμπλινγκ και ένα 100% πέναλτι. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Όποιος έχει την μπάλα και ξέρει μπάλα και κάνει τρίμπλινγκ, αυτός κάνει τα πάντα. Μπορούμε να πούμε ότι αμυντικός έτσι, αμυντικός έτσι, αλλά αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τρίμπλινγκ με ωραίο ρυθμ που δεν ήξερε ο αντίπαλος που πάει δεξιά-αριστερά και μετά ήρθε ο άλλος και 100% είναι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, αλλά ένα πολύ ωραίο φάση από την παίκτες της ΑΕ. Είναι μερικοί ποδοσφαιριστές, Μάρτον, όπως εσύ και άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, οι οποίοι αυτό το πράγμα το κάνουν απλό. Ήταν πολύ απλό για τον Φερνάντες να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι τόσο όμορφο. Εμείς λέμε, δεν έχουμε παίξει ποδόσφαιρο να κάνουμε τέτοια τρίπλα. Αλλά εσείς που το έχετε μάθει να το κάνετε, είναι σαν βούτυρο στο ψωμί. Κοίταξε να δεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο λόγο γιατί είπατε. Είναι αλήθεια, δεν είναι. Στην Ελλάδα με έβριζες, δεν πειράζει, εντάξει. Αλλά κοίταξε να δεις. Όταν ξέρεις μπάλα και παίζεις ποδόσφαιρο και κάνεις τρίπλινγκ. Για σένα είναι φυσιολογικό, για αν τρως ψωμί ή πίνεις νερό, καταλαβες. Βέβαια, όταν έχεις ένας πολύ σκληρός αντιπάλος, ότι είχαμε και εμείς από την ΑΕΚ, όταν παίξαμε με Ολυμπιακός ΠΑΟ και Παναθηναϊκός και Λάρισα και πολύ σκληροί αντιπάλοι, αλλά εντάξει, πρέπει να βρεις τρόπο, όταν βλέπεις ότι έρχεται αρκούδα 2 μέτρα, βέβαια δεν κάνεις τέτοιο τρίμπλινγκ, γιατί σε κατοχή. Αλλά εντάξει, εδώ με Real είναι διαφορετική. Εδώ με Real πάλι, με αρκούδα 2 μέτρα είναι εκεί πέρα. Πόδαρ, ποιος είναι ο στόπερ? Δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, δεν χτύπησα τη βάλα. Δεν χτύπησα. Έχει κάνει όμως τη. Ναι, αλλά έκανε την προσπίση. Ή απλά δεν θέλεις να χτυπήσεις τον τερματοφύλακα. Δεν μπορούσα να χτυπήσω τη βάλα γιατί η μπάλα χτύπησε. Ήρθε, ναι. Και εγώ δεν μπορούσα και έκανα jump. Ναι, από πάνω. Και εντάξει. 30 λεπτά ήμουν πάνω στο πινακίδα ότι έβγαλα τον γκολ, αλλά μετά. Το έχει βάλει ο Παπαϊωάννου αυτό. Ο Παπαϊωάννου το έχει βάλει, αλλά ήταν. Φίλος του Μάρτον, αυτός που έγραφε του σκόρερ στον πίνακα. Αλλά μετά εγώ, εντάξει, νομίζω ότι... Γιατί κανείς δεν ξέρει ότι χτύπησα ή δεν χτύπησα. Μόνο εγώ ξέρω ότι εντάξει. Δεν χτύπησα. Μπορούσα να πω, αλλά βέβαια δεν κάνω τέτοιο κόλπο, ότι βέβαια χτύπησα με το δάκτυλί μου, αλλά τίποτα. Όπως ο Ρονάλντο στο Μουντιάλ που ήθελε να μετρήσει τον γκολ του ότι βρήκε την μπάλα με το κεφάλι. Με το μαλλί. Με το μαλλί. Α, μάλιστα, ναι. Πάμε! Αρχίζει το μάτς, το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα Ελλάδας, αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder διαθέσιμο και στο live και νέους γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι.